οι πολυμήχανοι Έλληνες βρίσκουν τρόπο μέσα σε μία περίοδο πανδημίας να γιορτάσουν την εθνική μας επέτειο. Εκεί κάποιοι μαθητές, πολυμήχανοι μαθητές, γιόρτασαν και παρήλασαν ατομικά, μοναχικά και με ένα όμορφο τρόπο. Θάνος Ζαμπάκης, μαθητής Λυκείου, θα μας μεταφέρει το κλίμα και θα μας πει περισσότερα για μία ξεχωριστή πρωτοβουλία εκεί των μαθητών σε ένα μικρό σχολείο, ενός χωριού εκεί στις Σέρες. Σωστά, Θάνο? Ναι, καλησπέρα σας. Και να μπούμε στο κλίμα βλέποντας και το βίντεο, να μπούμε λίγο να δούμε εικόνα. Λοιπόν, παρελάσατε λοιπόν μέσα από ένα ξεχωριστό τρόπο, Θάνο. Ακριβώς. Για πες μας λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα αρχίσω να σας πω πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιδέα. Θυμάμαι που μικρό παιδί η μητέρα μου που με έδινε για την παρέλαση και αυτές οι όμορφες αναμνήσεις με συγκινούν μέχρι και σήμερα. Και σκέφτηκα πως ήταν κρίμα φέτος να μην παρελάσει ούτε ένα παιδί σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, θέλησα να κάνω αυτό το βίντεο για να τιμήσουμε τους ήρωες που πολέμησαν το 1940 με έναν διαφορετικό τρόπο, αφού τα νέα μέτρα ασφαλείας δεν μας επέτρεψαν να γιορτάσουμε τη φετινή παρέλαση. Οπότε βρήκατε εσείς τρόπο να γυρίσετε ένα όμορφο βίντεο, σωστά? Ναι. Προκειμένου να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Όντως αυτό το βίντεο, Θάνο, πρέπει να σου πω και το ξέρεις και πολύ καλά, ότι έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας. Το γνωρίζω και έχω εντυπωσιαστεί όχι μόνο εγώ, αλλά και όλος ο τόπος μου. Δεν το περιμένουμε τόσο πολύ. Οπότε τώρα στο βίντεο που βλέπουμε και εδώ τώρα στην Κρήτη TV, πρωταγωνιστούν μαθητές, ο καθένας υποδύεται ένα ξεχωριστό ρόλο. Σωστά. Ναι. Προκειμένου στο τέλος όλοι μαζί να ενωθούν και να περπατήσουν κάτω από την ελληνική σημαία. Ναι. Ο στόχος ήταν να μεταφέρουμε την ιστορία της Ελλάδος και να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι η παράδοση βρίσκεται μέσα μας και η ιστορία και δεν πρέπει να την κρύβουμε. Και χρειάζεται να τη δείχνουμε με όποιον τρόπο χρειαστεί. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι οι καταστάσεις και η περίοδος αυτή είναι δύσκολες. Αλλά εμείς βρήκαμε έναν τρόπο τον οποίο μπορούμε να εντυπωσιάσουμε τους Έλληνες πολίτες και να τους κάνουμε να χαρούν λίγο. Έστω από αυτές τις καταστάσεις. Προσέξτε. Γιατί 28 Οκτωβρίου είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Αυτά τα λόγια, αγαπητοί τηλεθεατές, συνάδελφοι, είναι από ένα μικρό παιδί. Αυτά τα λόγια δεν τα λέει, δεν εκφράζεται έτσι ένας μεγάλος στις μέρες μας. Εκφράζεται όμως ο Θάνος, ο οποίος γνωρίζει την ιστορία και θέλω να σου πω πώς πιστεύεις ότι η νέα γενιά αντιλαμβάνεται μια εθνική επέτειο. Θεωρώ πως η νεολαία βρίσκει πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός και ότι θεωρείται αναγκαία ο γιορτασμός αυτής της μέρας. Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι πολέμησαν οι Έλληνες για να σώσουν τα εδάφη μας. Και έτσι με την περίοδο του χρόνου θέλουμε να τους τιμούμε με όποιο τρόπο χρειαστεί. Αλλά τονίζω ότι δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε ποτέ. Τα μηνύματα τα οποία παίρνεις εσύ, Θάνο, σήμερα, ποια είναι? Φαντάζομαι έχεις δεχτεί πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά και τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά για όλα τα συγκινητικά μηνύματα που έχω λάβει και να ευχαριστήσω επίσης και όλα τα παιδιά που με βοήθησαν για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το όμορφο το βίντεο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια να πούμε ότι μπράβο για την πρωτοβουλία, αλλά θέλω να σου πω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς γνωρίζω ότι εσύ ήσουν και ο πρωταγωνιστής, ο παραγωγός στο συγκεκριμένο βίντεο. Ακριβώς. Δηλαδή ήσουν αυτός ο οποίος τράβηξε τα πλάνα και που μόνταρε κιόλας, εσύ τα έβαλε σε μία σειρά τα πλάνα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Με μεγάλο μεράκι το σκηνοθέτησα, αλλά και το επεξεργάστηκα κιόλας, το οποίο έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε έχεις ταλέντο βέβαια, πέρα από το να κρατάς το προσκήνιο όμορφα μηνύματα από την ελληνική ιστορία, έχεις και ταλέντο στο μοντάζ, στη σκηνοθεσία. Έτσι φαίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλά στα λόγια. Λοιπόν, Θάνο, συγχαρητήρια, μπράβο και κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.